Γενικά βλέπουμε υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στην αγορά τις τελευταίες ημέρες. Ο κόσμος έχει κάνει την έρευνά του, οπότε ήρθε και η ώρα να κάνει και τα απαραίτητα ψώνια του. Παραδοσιακά βλέπουμε ότι κυρίως τα δώρα για τα παιδιά, παιχνίδια και μετά τα είδη ένδυση και υπόδειση είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, έστω και τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε και περισσότερο κόσμο και όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε και ένα καλύτερο κλίμα, εορταστικό, με εκδηλώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα για την αγορά και για τον καταναλωτή. Ελπίζουμε αυτό να το δούμε και σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπήρξε μια κοιλιά το προηγούμενο διάστημα, οπότε πιστεύουμε ότι θα ανακάμψει αυτές τις ημέρες και θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές. Ο καιρός είναι καλός, ευτυχώς είναι σύμμαχος, δεν κάνει βέβαια το απαραίτητο κρύο που χρειαζόμαστε έτσι για να δούμε και το κλίμα των Χριστουγέννων, αλλά νομίζω ότι είναι ένας καλός καιρός που βοηθάει τον καταναλωτή να κατέβει με άνεση και ασφάλεια στην αγορά, να περπατήσει και να κάνει πιο ευχάριστα τις αγορές του και με τα παιδιά του και να... και το πρωί αλλά και το βράδυ. Είναι καλό το κλίμα γενικά. Τα καταστήματα έχουν προετοιμαστεί όλοι με πολύ καλά προϊόντα και πολύ καλές τιμές και κάνουμε και ένα κάλεσμα στους καταναλωτές να κατέβουν να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις. Κάνουν την προσπάθειά τους με πολύ καλές τιμές και πολύ καλά εμπορεύματα. Καλές γιορτές σε όλους και καλή χρονιά.